Πάμε κυρίες και κύριοι και στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής και να χαιρετήσουμε τον Αλέξανδρο Τοράδο. Είναι πολιτικός επιστήμονας και είναι σύμβουλος στην κοινότητα της Δράμας. Να τον χαιρετήσουμε. Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Φυλακτέ. Να τονίσουμε φυσικά ότι και εσείς και ως νέος άνθρωπος και ως ενεργός πολίτης σίγουρα έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Έτσι είναι, κύριε Φυλακτέ, λόγω των συνθήκων που διανύουμε έχει αλλάξει άρδιν η καθημερινότητα όλων των πολιτών, έτσι και η δική μου, προσαρμοζόμαστε. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό όν. Σίγουρα οι καταστάσεις δεν είναι θετικές, δεν είναι εύκολες, παρόλα αυτά είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Φτάσαμε φυσικά σε ένα σημείο που καθημερινά σχεδόν μετράμε πάρα πολλά κρούσματα από τα τεστ που γίνονται και στην περιφερειακή ενότητα Δράμας. Εύλογη η ανησυχία και για την πορεία της νόσου στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, κύριε Ράδο, αλλά και γενικότερα για την λειτουργία των δομών υγείας. Σίγουρα είναι ένα θέμα που το ακούτε σε καθημερινές επαφές που έχετε, είτε μέσω Skype, είτε τηλεφωνικές, είτε διαζώσεις. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Έχετε κι εσείς πολύ έγκυρο ρεπορτάζ και συγχαρητήρια γι' αυτό. Η κατάσταση και στην πόλη μας δεν είναι η καλύτερη. Οι δομές υγείας, όπως επισημάνατε, έχουν επιβαρυνθεί αρκετά. Και σε αυτό το σημείο, και να ξεκινήσουμε με αυτό, να στείλουμε τις ευχές μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου της Δράμας, αλλά και όλων των νοσοκομείων της χώρας, γιατί πραγματικά καταβάλουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, είναι δύσκολα και για αυτούς. Στέλνουμε λοιπόν τα χαιρετίσματά μας, τις ευχές μας, καλή δύναμη σε όλους. Όπως είπατε κι εσείς, και στην πόλη μας θέλει πολύ προσοχή, γι' αυτό και μας βρίσκεται εδώ, και εμένα προσωπικά, από το σπίτι μου, στο γραφείο μου, για να επικοινωνήσουμε, όπως και θεωρώ ότι αυτή η περίοδος και αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας. Και την υγεία και την εργασία και την εκπαίδευση. 38 παράδειγμα εργασίας εξ αποστάσεως είναι η τηλεργασία, όπως καλά ξέρετε, όπου αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε και σε αυτό, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, κινητών, λάπτοπ κτλ. Εργαζόμαστε εξ αποστάσεως από το σπίτι μας. Εγώ, για παράδειγμα, ως καθηγητής που είμαι σε φροντιστήριο, πλέον τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, με τη χρήση, όπως είπα και πριν, των νέων τεχνολογιών. Αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης, τηλεκπαίδευση και για τους μαθητές και για τους φοιτητές. Επίσης, έχω προσωπική εμπειρία, μιας και πρόσφατα ξεκίνησα μεταπτυχιακό πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα μαθήματα εκεί πέρα γίνονται επίσης διαδικτυακά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μας επηρεάζει όλους και όλες. Εύχομαι όλοι και όλοι να παραμείνουμε υγιείς και όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θέση αυτή τη δυσάρεστη να νοσούν, να είναι περαστικά και γρήγορα να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στην θαλπορή των οικογενειών τους. Εσείς δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο ανατράπηκαν όλα, κύριε Ράδο, και τα εργασιακά και οι σπουδές σας στο μεταπτυχιακό και γενικότερα η ζωή όλων έχει αλλάξει σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά πρέπει να υπάρχει και η καθημερινότητα και η συνέχεια των πραγμάτων. Και να σας ρωτήσω τώρα, εσείς στην κοινότητα Δράμας τώρα συνεδριάζετε με τηλεδιάσκεψη λογικά. Είμαι το ίδιο λοιπόν συμβαίνει περιφορά και στην κοινότητα και στο Δήμο και σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πλέον τα συμβούλια γίνονται με τηλεδιάσκεψη ή διαπεριφοράς, πάλι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πρόσφατα μάλιστα εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε του lockdown να εργαζόμαστε και στον Δήμο λοιπόν και στην κοινότητα, αλλά εξ αποστάσεως όπως είπαμε νωρίτερα. Πρόσφατα μάλιστα κάναμε και συμβούλιο, πραγματοποιήθηκε διαπεριφοράς με την χρήση λοιπόν με την αποστολή email, απαντήσαμε στα θέματα, όπου ένα από τα θέματα ήταν η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, που είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κοινότητα Δράμας, όπως και για όλες τις κοινότητες, γιατί εκεί γίνεται ο προγραμματισμός,
των έργων για την επόμενη χρονιά, στην προκειμένη περίπτωση για το 2021. Κοίτα, από όσο γνωρίζω, το θέμα πέρασε ομόφωνα. Φυσικά, με περιφορά τώρα και να εκφραστούν και διαφωνίες, θα έλεγα ότι βοήθησε στο να είναι ομόφωνη απόφαση, ή κάνω λάθος, η διαδικασία της περιφοράς? Υπάρχουν. Και στο συγκεκριμένο θέμα υπήρχαν διαφωνίες. Είμαστε 11 διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν και διαφωνίες. Όμως αυτή είναι και η μαγεία της δημοκρατίας, αν θέλετε, να μπορούμε όλες τις διαφωνίες να τις, και τις ενστάσεις και τις διαφοροποιήσεις, έτσι, να τις καταλογίζουμε και τελικά να βρίσκουμε τη μέση λύση, να συμφωνούμε λοιπόν πως πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα. Αυτό κάναμε κι εμείς. Επομένως, κατανείμαμε το ποσό των 600.000 ευρώ που είναι η ΣΑΤΑ, το ποσό ΣΑΤΑ που παίρνουμε για το 2021, σε έργα που αφορούν όλους τους τομείς, και στα σχολεία θα γίνουν παρεμβάσεις, και στους αθλητικούς χώρους θα γίνουν παρεμβάσεις και έργα υποδομών πολύ σημαντικά που θα αναβαθμίσουν την ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και φυσικά σε οδοποιία, φθορές οδοστρωμάτων, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, αλλά και έχουμε και πλέον έργα και προτάσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία που μόλις αναφέραμε, όπως σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης, έξυπνα παγκάκια δηλαδή και τα λοιπά. Μάλιστα, δηλαδή μπαίνουν και διάφορα θέματα καινοτομίας. Πώς θα πάτε τώρα μεταξύ σας εκεί στην κοινότητα? 4 παρατάξεις, 11 διαφορετικοί άνθρωποι, όπως είπες Αλέξανδρε. Βαβέλ, ή βρίσκετε έναν τρόπο επικοινωνίας? Βρίσκουμε έναν τρόπο επικοινωνίας και γι' αυτό μας έχουν στείλει εκεί οι δραμηνοί πολίτες, για να συμφωνούμε ή έστω να συνδιαλεγόμαστε. Δηλαδή να καθόμαστε σε ένα τραπέζι ή σε μία οθόνη τώρα και να συζητούμε και να προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη και ένα αποτέλεσμα για το καλό όλων. Όπως είπατε, 11 διαφορετικοί άνθρωποι, ο καθένας με τις καταβολές του, τις πεποιθήσεις του, τις απόψεις του. Δεν είναι εύκολα, όπως δεν είναι εύκολα και στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της απλής αναλογικής που υπάρχει. Όμως αυτό είναι πλέον για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεδομένο, ότι υπάρχει αυτή η απλή αναλογική. Οπότε με αυτήν πορευόμαστε. Όσο δείχνουν οι συνάδελφοι διάθεση πραγματικής συνεργασίας, άλλο τόσο εννοείται πως θα μας βρίσκουν έτοιμους και διατεθειμένους να συνοηθούμε, να συμφωνήσουμε, να συμβιβαστούμε, γιατί χρειάζεται και αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε και το θέμα της Ονειρούπολης. Από όσο γνωρίζω, συμμετέχεις και σε μια ομάδα εργασίας ουσιαστικά για την προετοιμασία. Θα με διακόψεις όταν κάνω κάπου λάθος. Για την πολύ διαδικασία, σωστά τα λέτε, δεν χρειάζεται να σας για διακόψω. Την διαδικασία, αν το έκανα, θέλα μου, συγγνώμη. Λειτουργίας της εκδήλωσης την φετινή χρονιά, η οποία θα είναι μια διαφορετική εντελώς χρονιά. Με δεδομένο ότι πάμε σίγουρα μέχρι 14 Δεκέμβρη τουλάχιστον με μέτρα, κύριε Ράδο. Τι προγραμματίζετε, πόσο σκέφτεστε, αν έχετε συνεννοηθεί, αν έχετε συγκεντρωθεί όλοι μαζί, για να δείτε ήδη το πώς θα λειτουργήσετε στη φετινή διαφορετική εντελώς Ονειρούπολη? Θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως, κύριε Φυλακτέ. Πολύ σωστά τα είπατε. Συμμετέχω όντως σε μια ομάδα εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί. Νωρίτερα όμως θα επιτρέψετε να πω κάτι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι ότι οι σύμβουλοι κοινοτήτων και προσωπικά, αλλά και οι υπόλοιποι σύμβουλοι της κοινότητας δράμας, και όχι μόνο, και οι σύμβουλοι των τοπικών κοινοτήτων, των διαμερισμάτων λοιπόν, των χωριών, έχουμε άμεση και αγεστή συνεργασία με τους αντιδημάρχους και με τον ίδιο τον δήμαρχο, όπου πρώτος αυτός μας δέχεται, ακούει τις προτάσεις μας, ακούει τις απόψεις μας, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Κανένας αντιδήμαρχος δεν έχει κλείσει την πόρτα σε κανέναν, ανταυτού είναι εκεί για να ακούσει
Όλων, όλους μας. Και στην τεχνική υπηρεσία συμβαίνει το ίδιο, γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα στο τεχνικό πρόγραμμα, γι' αυτό το λέω, όπου γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Καψιμάλη, αλλά και από τον διευθυντή της υπηρεσίας. Είναι μια υπηρεσία με μεγάλο όγκο εργασιών, ωστόσο τα καταφέρουν πολύ καλά. Για να επιστρέψω στο θέμα αυτό που με ρωτήσατε, που είναι η Ονειρούπολη, να πω ότι έχει όντως δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας εδώ και λίγους μήνες, αρκετούς μάλιστα, όχι λίγους, η οποία εργάζεται όλο αυτό το διάστημα για την όσο πιο επιτυχημένη φέτος, λόγω και των συνθήκων, πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης αυτής γιορτής. Η φετινή Ονειρούπολη θα είναι διαφορετική, σίγουρα, από τις άλλες χρονιές. Ωστόσο, δεν θέλουμε να αυτό το όμορφο κλίμα που δημιουργείται κάθε χρόνο στη Δράμα φέτος να μην υπάρχει. Όπως είπαμε και πριν, είναι δύσκολες οι καταστάσεις, δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να αγκαλιάσει και φέτος τον ουρανό της Δράμας και να σκορπίσει χαρά και χαμόγελα στους μικρούς και μεγάλους φίλους μας. Και λέω θέλουμε, γιατί έχω τη χαρά να εκφράζομαι ως δημοτική αρχή, εκ μέρους λοιπόν της δημοτικής αρχής, άρα είναι μια κοινή επιθυμία, επιθυμία όλων όσων εργάζονται, και πιστέψτε με, δεν είναι λίγοι. Έχει συνταχθεί μια ομάδα από έμπειρους αλλά και νέους ανθρώπους, γεμάτους όρεξη και διάθεση, για να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στην πόλη και στους δραμηνούς. Θα έχουμε δείγματα γραφής δηλαδή, γιατί φέτος θα πρέπει να πούμε θα υπάρχει και μια διαδικτυακή Ονειρούπολη σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο το κομμάτι το κατασκευαστικό, από όσο γνωρίζω, Αλέξανδρε. Θα γίνουν και πολλά πράγματα και διαδικτυακά. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Φυσικά θα υπάρχει στολισμός στην πόλη, στις κοινότητες. Έτσι είναι. Η Ονειρούπολη φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί στον κήπο, ή τουλάχιστον όπως ήταν πέρσι στον κήπο, δίνουμε έμφαση στην πλατεία. Φυσικά όλα αυτά, όπως είπα και πριν, από την αρχή που ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για την φετινή Ονειρούπολη, επεξεργαστήκαμε διάφορα σενάρια για το τι θα γίνει. Όλα δυστυχώς ανατράπηκαν αυτά τα σενάρια και φτάσαμε στο σημερινό να μιλάμε για αυτά που θα πραγματοποιήσουμε φέτος, που είναι διαφορετικά από αυτά που θέλαμε και διαφορετικά από αυτά που σχεδιάζαμε, επίσης λόγω των συνθήκων. Όπως είπατε, φέτος δίνουμε βαρύτητα στο διαδίκτυο, δίνουμε βαρύτητα στην εικόνα, δίνουμε βαρύτητα στην ψηφιακή πραγματικότητα που άθελά μας αλλά και θελημένα όλοι έχουμε ενταχθεί. Άρα δημιουργούμε μία ιστοσελίδα με διαδραστικό περιεχόμενο, η οποία δεν θα είναι μόνο για φέτος αλλά θα είναι και για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε μικροί φίλοι αλλά και μεγαλύτεροι να μπουν μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα, να αναζητήσουν λοιπόν, να δουν για την Ονειρούπολη όχι μόνο από τη Δράμα αλλά από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Θα υπάρχει δυνατότητα για παιχνίδια εκεί πέρα, για γρίφους, γενικά για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την διάδραση που μέχρι τώρα υπήρχε στα σπιτάκια, τώρα να γίνεται στην πλατφόρμα. Διακόσμηση θα υπάρχει και στην πόλη της Δράμας αλλά και στις κοινότητές μας. Ήδη έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και συναντήσεις την προηγούμενη περίοδο που δεν είχαμε lockdown με τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί το ζητούμενο είναι να δώσουμε μία έμφαση φέτος στους δρόμους της αγοράς. Ο κόσμος να, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, λόγω και της κακής οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε όλοι, παρόλα αυτά να βγουν στην αγορά, να τονωθεί η αγοραστική κίνηση και η ψυχολογία των πολιτών. Εκεί δίνουμε έμφαση και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η περίοδος είναι δύσκολη, όπως είπαμε, και για την υγεία και για την οικονομία, αλλά είναι και για την ψυχολογία των δραμηνών και γενικότερα των πολιτών. Άρα θέλουμε να τονώσουμε την ψυχολογία, να τους φτιάξουμε τη διάθεση, και αυτό θα γίνει με στολισμό της πλατείας και των εμπορικών δρόμων της πόλης. Και των κοινοτήτων, για να μην τις ξεχνάμε, Αλέξανδρε.
και οι κοινότητες. Και φυσικά και οι κοινότητες. Κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις, Αλέξανδρε Ράδε. Σχετικά με την Ονειρούπολη, ότι όπως είπαμε αυτό το σενάριο που έχουμε καταλήξει, δηλαδή η γειτονιά των αστεριών, είναι ένα σενάριο το οποίο προέκυψε λόγω των συνθηκών. Και πολύ σημαντικό φυσικά να μην παραλείψουμε να αναφερθούμε είναι στην δράση αγάπης και αλληλεγγύης που κάνουμε στα πλαίσια της φετινής Ονειρούπολης και είναι η αποστολή παιχνιδιών στη Σάμμο. Ήδη ο Δήμαρχός μας έχει επικοινωνήσει με τους Δημάρχους της Σάμμου, έχουν αποδεχτεί αυτή την ιδέα και αυτή την κίνησή μας με πολύ μεγάλη χαρά και αναμένουν τα παιχνίδια που θα στείλουμε. Μέχρι λοιπόν από σήμερα μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου όλοι οι Δραμηνοί μπορεί να ετοιμάζουν το παιχνίδι συνοδευόμενοι από μία κάρτα, μία ευχητήρια κάρτα και να την τοποθετούν, να την αφήνουν είτε στο παλιό είτε στο καινούργιο Δημαρχείο και φυσικά σεβόμενοι την κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υγειονομικά μέτρα που εννοείται θα τηρηθούν, αυτά τα παιχνίδια, τα δώρα που θα ετοιμάσουμε θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν στην Σάμμο. Αν μου επιτρέπετε να δώσουμε και ένα τηλέφωνο 25210-27415 είναι ένα τηλέφωνο που μπορεί ο καθένας να βρει πληροφορίες, να αναζητήσει. Ήδη όπως σας έχω πει αυτή η πράξη αγάπης και αλληλεγγύης έχει η δράση, έχει πολύ καλή αντιμετώπιση από τους Δραμηνούς, αλλά όχι μόνο, και από τους φίλους μας στη Σάμμο που θα τους φτιάξουμε τη διάθεση στέλνοντας το παιχνίδι και δίνοντας την αλληλεγγύη στη Σάμμο που πέρασε δύσκολα και περνάει ακόμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είχαμε την δυνατότητα και τη χαρά να συνομιλήσουμε και με τον Αλέξανδρο Ράδο, κυρίες και κύριοι. Είναι πολιτικός επιστήμονας και σύμβουλος στην κοινότητα της Δράμας. Είδαμε και θέματα που αφορούν και την επικαιρότητα και την Ονειρούπολη, γιατί η ζωή συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, και έτσι και με χαμόγελο, με αισιοδοξία και με μάσκα να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή Παρεμβάσεις για σήμερα από το Star Βορείο Ελλάδος. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί. Πολιτική ατζέντα αύριο, τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τα θέματα, να είστε καλά, γεια σας.